Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο και ναι, βλέπετε το μικρόφωνο. Εντάξει, είναι ένα διαφορετικό πλάνο αυτό, αλλά και πάλι υπάρχει. Εν τω μεταξύ θα με ρωτήσετε, Γιάννη, αυτό το πλάνο δεν το τραβάς συνήθως με την άλλη την κάμερα, τυχερός. Θα σας πω, αμέ, θα μου πείτε τότε πώς δουλεύει το μικρόφωνο με αυτή την κάμερα. Θα σας απαντήσω, δεν δουλεύει, μπορώ άνετα να το πάω στην άκρη, απλά θα χαλάσω το πλάνο, γι' αυτό δεν το κάνω. Ή μπορώ να το πάω, ας πούμε, πολύ ψηλά και πάλι θα χαλάω στο πλάνο. Γενικά, ό,τι και να κάνω, θα χαλάω στο πλάνο. Οπότε, απλά το έχω εδώ πέρα για μπόστα και καλά μιλάω. Δηλαδή, άνετα μπορώ απλά να το βγάλω και χωρίς αυτό δίπλα μου να ακούγομαι. Αν το κάνω με την άλλη την κάμερα, την web κάμερα, δεν θα ακούγομαι χωρίς αυτό. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει διαφορά εδώ πέρα. Απλά επειδή γενικά, έτσι όπως το βλέπω, σαν πλάνο δεν με χαλάει με αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο, απλά θα το έχω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλές ώρες και ταξίδια. Έχουμε 3 μήνες να δούμε τέτοιο βίντεο και είμαι πάρα πολύ χαϊπαρισμένος, θέλω πάρα πολύ να το κάνω αυτό το βίντεο γιατί σήμερα μιλάμε για μία από τις αγαπημένες μου χώρες γενικά στην Ευρώπη αλλά πει σας πω και στον κόσμο. Είναι γενικά μια χώρα η οποία έχει αυτό που λένε, το οποίο το έχουν ελάχιστες χώρες, είναι να έχει πολλές πόλεις και να μην την ξέρεις μόνο για μία πόλη, δηλαδή δεν είναι ας πούμε Γαλλία, να την ξέρεις ας πούμε μόνο για το Παρίσι, εντάξει να έχει και άλλες πόλεις αλλά κυρίως για το Παρίσι, ή δεν είναι Αυστρία να ξέρεις μόνο τη Βιέννη, ή δεν είναι Γερμανία ας πούμε, να ξέρεις μόνο μία, δύο, τρεις πόλεις. Εδώ πέρα όλες οι πόλεις είναι ξεχωριστές, όλες οι πόλεις έχουν χτίσει έναν μύθο γύρω από τη χώρα και την έχουν κάνει πραγματικά μία από τις αγαπημένες μου και το πιο πιθανό μία από τις αγαπημένες και τις δικές σας, γιατί όλοι λατρεύουμε εννοείται την Ιταλία. Οπότε ναι, το θέμα μας για σήμερα είναι οι πόλεις που έχτισαν το μύθο της Ιταλίας. Θα πάμε να τις δούμε. Είναι 5 πόλεις συγκεκριμένα. Είναι 5 πόλεις για τώρα, γιατί αν θέλετε να ξανακάνουμε κάτι είτε με άλλη χώρα, με άλλες πόλεις και άλλη χώρα, είτε πάλι για την Ιταλία, μπορείτε να μου το πείτε. Αν ξέχασατε κάποιες πόλεις, να μου το πείτε. Αν μαζευτούν πολλές που ξέχασα, θα κάνουμε ένα δεύτερο επεισόδιο για την Ιταλία. Εντάξει, αν είναι 2 που ξέχασα, δεν πειράζει. Εντάξει, υγεία. Οπότε, ναι, αυτό. Και πιστεύω ότι θα το κάνουμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή σκεφτόμαστε να το κάνουμε μετά και σε Ισπανία και τέτοια. Γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν πολλές πόλεις και όλες να αναδεικνύουν κτλ. Απλά η Ιταλία πιστεύω είναι βασιλιά σε όλο αυτό. Έχει τόσες πόλεις, δεν θα τις αναφέρω τώρα γιατί θα σας δούμε κατευθείαν στο βίντεο. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα κείμενα, τα έχω ετοιμάσει όλα, τα έχουμε κάνει επαγγελματικά. Και ξεκινάμε το 6ο επεισόδιο της σειράς Πόλεις, Χώρες και Ταξίδια. Το οποίο εντάξει το περιμένατε να είναι Σεπτέμβριο, sorry, το αναβάζω Οκτώβριο, αλλά και πάλι ένας μήνας διαφορά δεν είναι κάτι. Δεν κολλάμε σε αυτό, πάμε στο βίντεο. Εν τω μεταξύ τώρα έκανα ξεζούμ. Είχα την κάμερα τόση ώρα αρκετά ζουμαρισμένη, εντάξει όχι πάρα πολύ, αλλά την είχα ρε παιδί μου κάπως ζουμαρισμένη. Οπότε το πλάνο θα είναι έτσι τώρα, γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι καλύτερα να βλέπετε και λίγο εδώ πέρα την εργασία που έχω φτιάξει για εσάς, το κειμενάκι μας και όλα αυτά τα πράγματα. Να βλέπετε περισσότερο το μικρόφωνο, να βλέπετε περισσότερο εμένα, όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Και εν τω μεταξύ αν ρωτάτε πού είναι η αφίσα. Περιμένω. Δύο λεπτά. Οπότε αν σας έλειπε η αφίσα, τώρα την έβαλα πίσω, οπότε έχουμε και την αφίσα. Βέβαια, την κρύβω λίγο το μικρόφωνο. Αν και μπορώ να το κατεβάσω, αυτό το. Δεν ξέρω, πάλι είναι περίεργο τώρα, είναι. Ακουμπάει τελείως κάτω. Οκ, σταματάω να παίζω με τις αφίσες και τα μικρόφωνα, γιατί τώρα έχουμε δουλειά. Τώρα έχουμε πόλεις, χώρες και ταξίδια και πάμε στην πρώτη μας πόλη. Η πρώτη πόλη λοιπόν που εννοείται έχτισε το μύθο της Ιταλίας, εντάξει, δεν είναι άλλη εννοείται, από τη Ρώμη. Η Ρώμη εννοείται, η πρωτεύουσα της χώρας. Έχει τόση ιστορία από πίσω αυτή η χώρα. Καλά, γενικά η χώρα έχει ιστορία, αλλά για την ώρα θα πούμε για τη Ρώμη. Όχι μόνο, μετά θα πούμε και για άλλες. Λοιπόν, η Ρώμη συγκεκριμένα έχει την περισσότερη ιστορία εννοείται που αφορά την Ιταλία. Είναι η πρωτεύουσα, έχουμε τόσα να πούμε για τη χώρα. Αν υπομονώ, έχει πολλά αξιοθέατα. Τι να πούμε, να πούμε το Κολοσσέο, να πούμε τη Φωντάνα τη Τρέβη. Εντάξει. Η Ιταλία γενικά, αλλά κυρίως η Ρώμη, είναι μια πόλη που μπορείς να βρεις άπειρα μουσεία και άπειρους χώρους, ας πούμε, αξιοθέατα ιστορικά. Και γενικά να θυμηθούμε πράγματα από τα παλιά. Εντάξει, όταν λέμε να θυμηθούν πράγματα από τα παλιά, δεν λέω τα αιτήσει, ενώ να θυμηθούν πράγματα από χιλιάδες χρόνια πίσω. Έχει τόση ιστορία μέσα η πόλη. Έχει εδώ πέρα, βλέπω, έχω γράψει ιστορικά αξιοθέατα. Έχει
Μέχρι και το Κολοσσέο είναι το πιο γνωστό. Μετά έχει πάρκα, έχει πλατείες, γενικά έχει πολλές δραστηριότητες η πόλη, οπότε αν θέλεις να δραστηριοποιηθείς και να κάνεις διάφορα εκεί πέρα, μπορείς εννοείται να κάνεις ό,τι θέλεις. Πάρκα έχει, χώρους έχει, πλατείες, τα πάντα, δραστηριότητες πολλές, οργανωμένες, ό,τι θέλεις. Έχει κάστρα, έχει μουσεία, αυτό που έλεγα από τα παλιά. Έχει μεγάλη ιστορία στην πλάτη της, ξαναλέω. Και ναι, αυτή είναι η Ρώμη. Εδώ πέρα, αν θέλετε λίγο παραπάνω έτσι, πληροφορίες, μπορεί να τη θέλετε, μπορεί και όχι. Έχει 3 εκατομμύρια πληθυσμό. Οπότε εντάξει, η Αθήνα έχει περισσότερους. Εντάξει, κι ας είναι η Ρώμη, έχει λιγότερους. Αλλά και πάλι έχει. Δείτε εδώ μερικά αξιοθέατα. Πάνθεον, πολύ γνωστό. Βοβέλα τη Τρέβη, Κολοσσέο, Βασιλική του Αγίου Πέτρου, Πιάτσα Ραβόνα. Εντάξει. Όποιος δηλαδή ασχολείται και ξέρει από τη Ρώμη, αυτή τη στιγμή έχει πάθει τσότσο με αυτά που λέω και έχει χαρεί φουλ. Και εγώ εννοείται που λατρεύω επίσης την Ιταλία και τη Ρώμη, έχω πάθει και εγώ τσότσο. Εντάξει. Τόσα ωραία αξιοθέατα, τόσα ωραία ανώματα, τόσες πλατείες και τόσα βασιλικά κάστρα ή οτιδήποτε. Εντάξει. Είναι μαγικό, είναι απλά μαγικό. Και για τους ποδοσφαιρόφιλους παρέας, όπως είμαι και εγώ, εννοείται πως στη Ρώμη έχουμε και διάφορες ομάδες. Έχουμε τη Ρώμα, έχουμε τη Λάτσιο, πιο πέρα σε μια πόλη πολύ κοντά στην Νάπολη, έχουμε την Νάπολη. Και ναι, βασικά ξέρετε τι, τώρα που πάω Νάπολη, πάμε στην Νάπολη. Επόμενη πόλη είναι η Νάπολη, όπως σας είπα. Η Νάπολη έχει και αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, τώρα είδα εδώ μια πληροφορία, κάτι που δεν ήξερα τέλος πάντων. Το ξέρετε ότι η Νάπολη έχει παραπάνω πληθυσμό από τη Ρώμη? Η Νάπολη, από ό,τι μου γράφει εδώ πέρα τουλάχιστον το Google, έχει 3.100.000 κατοίκους το περίπου, ενώ η Ρώμη, αν πάω πίσω και κοιτάξω, έχει 2.900 και η Νάπολη έχει 3.100. Οπότε έχουν γύρω στους 200.000 παραπάνω στη Νάπολη. Είναι πολύ περίεργο. Εγώ περίμενα η Ρώμη από μόνη της να έχει πάρα πολλούς κατοίκους, δηλαδή ας βγάλουμε την Νάπολη από τη μέση. Εγώ στην αρχή, πριν δω αυτό για την Νάπολη, ήδη έλεγα ότι είναι παιδιά, ολόκληρη η Ρώμη και να έχει μόνο 2.900 είναι πολύ λίγη για Ρώμη. Και τώρα φαίνεται ότι είναι ακόμα λιγότερη από όσο περίμενα. Στην κυριολεξία η Νάπολη έχει περισσότερους. Τέλος πάντων, φεύγουμε από τον πληθυσμό. Η Νάπολη εννοείται έχει και αυτή κάτι άλλο, επειδή η Νάπολη είναι λίγο διαφορετική. Η Νάπολη είναι μία. Θα το ξαναπώ αλήθεια. Είναι μια πολύ διαφορετική πόλη. Έχει άλλα πράγματα να κάνεις, αλλά είναι και αυτά πολύ ωραία. Έχει τόσα μεγάλα και ένδοξα αξιοθέατα, όπως και η Ρώμη. Άλλου τύπου κάποια εντωμεταξύ. Είναι άλλα πράγματα, διαφορετικά ξαναλέω. Η Νάπολη έχει το λιμάνι της, έχει μια άλλη έγκλη. Όχι ότι η Ρώμη δεν έχει. Η Ρώμη έχει την έγκλη, αλλά και πάλι έχει και η Νάπολη έναν κάπως άλλο αέρα. Γενικά, θα το πω για τέταρτη φορά, είναι διαφορετική. Έχει το θέατρο του Σαν Κάρλο που παίζονται και αυτή τη σεζόν παίζονται κλασική μουσική, παίζεται Βέρντι, Μπιζέ κτλ. Τους οποίους, okay, κάποιοι δεν ξέρετε και εγώ πρόσφατα τους έμαθα, γιατί okay, δεν είμαι λάτρης κλασικής μουσικής, αλλά και πάλι μπορώ να γίνω. Και εσείς μπορείτε να γίνετε. Έχει τις κατακόμπες, έχει κάστρα, πολλά κάστρα. Και έχει και αυτό ναούς και μνημεία, όπως έχει εννοείται και η Ρώμη, γιατί η Ιταλία είναι γεμάτη από ναούς και μνημεία. Οπότε ναι, για επίσκεψη είναι από τις ιδανικότερες πόλεις, ανάλογα και τι ψάχνεις βέβαια. Αν ψάχνεις κάτι ρομαντικό, ας πούμε, πας στη Φλωρεντία ή στη Βενετία. Αν ψάχνεις, αν θες απλά να πας στη Ρώμη επειδή είναι η Ρώμη, πού πας, στη Ρώμη πας. Αν θέλεις όμως να δεις κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό αέρα, ξαναλέω, πηγαίνεις στην Νάπολη, που έχει τα κάστρα της, υπερβολικά πολλά κάστρα, έχει τις πλατείες της, αλλά εντάξει. Κυρίως εμείς θα μείνουμε στα κάστρα και στις κατακόμβες και όλα αυτά, γιατί αυτά μου αρέσουν εμένα. Έχουμε λοιπόν, μετράτε κάστρα. Κάστρο Αυγού. Αυγού. Παιδιά, χωρίς πλάκα, λέγεται Κάστρο Αυγού. Κάστρο Αυγού. Τι άλλο κάστρο, Νουόβο. Δεύτερο κάστρο, το Καστέλ Σαντ Έλμο. Έτσι θα μιλάω τέλεια τα Ιταλικά, είμαι Ιταλό, θα με παίρνω για κάποιος Ιταλό δηλαδή, σας παρακαλώ. Το μεταξύ τώρα παρατηρώ ότι έχει και άλλες κατακόμβες, γενικά με τις κατακόμβες και καλά πάμε. Αλλά ναι, από θέμα αξιοθεάτων, εντάξει, πάμε πολύ καλά για την ώρα και στις δύο πόλεις.
Εν τω μεταξύ πριν φάνηκε που έκλεισα την κάμερα. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη μας πόλη. Και η επόμενη πόλη είναι η Φλωρεντία. Την ανέφερα και πιο πριν, τη Φλωρεντία από τις ομορφότερες πόλεις. Εντάξει, υπάρχει και η Νάπολη και η Ρώμη κτλ. Αλλά η Φλωρεντία είναι και αυτή διαφορετική. Πώς ήταν η Νάπολη διαφορετική από τη Ρώμη, έτσι και η Φλωρεντία είναι κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο της Φλωρεντίας είναι αυτός ο ρομαντισμός, οι ωραίες γέφυρες, τα ποτάμια που περνάνε, γιατί έχει ας πούμε το Ponte Vecchio, τι ιταλικά μιλάω μπαγά σας, η οποία είναι μια δωρεάν, έτσι πηγαίνεις στη γέφυρα, ρεβάζεις, είναι γενικά για ζευγάρια η όλη φάση. Ναι, εντάξει. Έχει τον καθεδρικό ναό, έχει και άλλα μουσεία. Εδώ πέρα κυριαρχεί πιο πολύ η τέχνη. Γιατί σε αυτή την πόλη κυριαρχεί η τέχνη ακριβώς επειδή υπάρχουν διάφορα μουσεία, υπάρχουν γκαλερί, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο ρομαντισμός, τέχνη, όλα αυτά τα πράγματα έχουν εμπνεύσει και το σινεμά πολλές φορές ασχοληθούν με την πόλη. Έχει τις πλατείες της, έχει μια, την ωραία της θέα. Και εννοείται επειδή είμαστε Ιταλία, έχει τις. Κάνει ρε παιδί μου ιστορικές αναδρομές κάπως. Γιατί έχει τα μουσεία της. Έχει τα κάστρα της, όλα αυτά που αναφέραμε και στις προηγούμενες πόλεις. Αλλά εδώ πέρα κυρίως κυριαρχεί η τέχνη και κυριαρχεί η μουσική, ο έρωτας, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, πολύ γλυκανάλατο. Δεν φταίω εγώ, παιδιά, συγγνώμη. Βλέπετε πόσο εντυπωσιακή είναι η πόλη. Η Φλωρεντία είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Τοσκάνης και εννοείται ήταν και πρωτεύουσα πιο παλιά. Το ξέρετε αυτό. Θα το μάθετε τώρα μαζί μου. Ιστορική αναδρομή με τον Γιάννη. Λοιπόν, η Φλωρεντία ήταν η πρωτεύουσα της Ιταλίας για περίπου 10 χρόνια, στον 19ο αιώνα, νομίζω, ναι, στον 19ο. Ναι, στον 19ο αιώνα, παιδιά, ήταν για 10 χρόνια περίπου πρωτεύουσα. Ήταν τότε που γίνονταν διάφορες μεταρρυθμίσεις στη χώρα κτλ. Οπότε εντάξει, ακόμα δεν είχαν βρει ακριβώς το χαρακτήρα τους και για την ώρα είχαν μια πρωτεύουσα εδώ, μετά άλλαζαν πρωτεύουσα, ξανά άλλαζαν και στο τέλος έγινε η Ρώμη που είναι μέχρι και σήμερα. Αλλά η Φλωρεντία πιο παλιά ήταν πρωτεύουσα. Και αυτό δεν το ήξερα. Το έμαθα εδώ πέρα και το μάθατε κι εσείς μαζί μου. Εκτός και το ξέρετε, δεν φταίω εγώ. Εν τω μεταξύ η Φλωρεντία έχει πολύ λίγο πληθυσμό. Έχει μόνο 380.000. Όχι, τώρα είναι 400. Κοιτάω παλιά ο Βουλτούρα. Και πάλι. 400.000 κάτοικοι μόνιμοι. Γενικά είναι λίγοι πιστεύω γιατί. Okay, είναι μια τόσο ωραία ρομαντική πόλη και τα λοιπά. Θα μπορούσαν να υπήρχαν περισσότεροι που θα ήθελαν να πάνε εκεί. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα μιλάω για Ιταλία και δεν έχω μιλήσει για φαγητό. Αλλά δεν πειράζει. Οπότε πριν κλείσουμε τη Φλωρεντία, ήθελα να αναφέρω ότι εδώ υπάρχει και καλό φαγητό. Βλέπετε. Ρομάντζο. Μουσεία. Γέφυρες. Ποτάμια. Καλό φαγητό. Τι άλλο χρειαζόμαστε. Όχι πολλοί κάτοικοι, οπότε όχι πολλοί κόσμος. Αλλά αρκετός τουρισμός, γιατί είπαμε ρε παιδιά, Φλωρεντία είναι. Έχει καθεδρικούς ναούς, έχει σκηνές, έχει τα πάντα, ό,τι θέλεις. Έχει και το ρομάντζο που λέγαμε. Και παιδιά, τώρα που ανέφερα και το πριν ανέφερα το καλό φαγητό, ψήθηκα πολύ να πάω Φλωρεντία. Ελπίζω να ψηθήκατε κι εσείς, να με πάρετε στη βαλίτσα, να πάμε μαζί στη Φλωρεντία, να ζήσουμε το όνειρο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη πόλη. Πάμε κατευθείαν στο Παλέρμο. Ήθελα να γυρίσω λίγο να βρω τις πληροφορίες για το Παλέρμο. Στην αρχή έψαξα γενικά για Σικελία και τα λοιπά, αλλά εντάξει, η Σικελία ίσον Παλέρμο, εντάξει, όχι ακριβώς, δεν είναι ίσον Παλέρμο, αλλά το Παλέρμο, παιδί μου, είναι μεγάλη πόλη εκεί στην Νότια Ιταλία, η Σικελία. Είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Σικελία και γενικά εκεί στην περιφέρεια της Νότιας Ιταλίας που λέμε. Έχει το μεγάλο το λιμάνι, έχει τα ωραία τα αξιοθέατα, το καταλαβαίνουμε, το Παλέρμο. Είναι, θα το ξαναπώ, θα με βρίσκετε που το λέω συνέχεια, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Είναι κάτι διαφορετικό, πάλι, ναι. Γιατί το Παλέρμο έχει τελείως μια άλλη εικόνα. Σε αντίθεση με τη Φλωρεντία, σε αντίθεση με τη Ρώμη κτλ. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι top προορισμός, αλλά θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως. Εντάξει, βέβαια, με τόσες πόλεις που έχει η Ιταλία, εντάξει, είναι κάπως λογικό να μην είναι top προορισμός. Έχουμε παιδιά τόσες πόλεις που προανέφερα. Οπότε εντάξει, είναι και κάπως λογικό. Εντάξει, ψάχνα για πληθυσμό και τον βρήκα. Βρήκα ότι έχει 680.000, τόσοι είναι οι κάτοικοι μόνιμοι εκεί πέρα, οπότε είναι περισσότερο από τη Φλωρεντία. Αλλά ναι, γενικά, αν θες να πας δηλαδή στη Σικελία, θες να πας σε μια μεγάλη πόλη,
που πας στο Παλέρμο. Είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Νότιας Ιταλίας, όπως έλεγα πριν. Έτσι, τι ωραία που τα λέω. Καταπληκτικά σοκάκια, καταπληκτικό φαγητό, καταπληκτικές εμπειρίες από αυτή την πόλη. Μπορείς να ζήσεις τόσα πράγματα, έχει τόσα μουσεία και τόσους δρόμους ωραίους. Το οποίο, ρε παιδί μου, σου θυμίζει ότι είσαι στην Ιταλία. Δηλαδή, ξέρεις ότι είσαι στην Ιταλία, αλλά στο Παλέρμο, όπως και στις προηγούμενες πόλεις. Έτσι και σε αυτή εδώ πέρα, όπως στο Παλέρμο, επειδή έχει αυτή τη δροσιά της θάλασσας. Και ρε παιδί μου, λες, ναι, είμαι στη Μεσόγειο, το ζω, ζω το μεσογειακό όνειρο, κάθε τουρίστα που θέλει να πάει στη Μεσόγειο. Εμείς είμαστε τυχεροί, ας πούμε, και είμαστε στη Μεσόγειο και οι Ιταλοί είναι στη Μεσόγειο, οπότε είναι και αυτοί τυχεροί. Και γενικά, ναι, το μεσογειακό όνειρο που λέω, όπως είναι το αμερικάνικο όνειρο, τέτοιο πράγμα. Απλά εδώ πέρα μιλάμε για τουριστικούς λόγους. Επόμενη πόλη. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και θα κλείσουμε με. Όταν λέγαμε για Ρομάντζο, δηλαδή. Τώρα πάμε πραγματικά σε Ρομάντζο. Εδώ πέρα είμαστε πολύ γλυκανά, δηλαδή. Αν είστε μάτσο, μην το δείτε. Απλά θα σας νευριάσει. Βενετία. Η Βενετία, η πιο ρομαντική και θαλασσένια. Ναι, αυτό δεν το ξαναλέω. Αυτό ήταν λάθος επιλογή. Λοιπόν, η πόλη της Ιταλίας, η οποία είναι από τις πιο γνωστές, εννοείται. Είναι χτισμένη εντωμεταξύ, τι λέει. Είναι χτισμένη πάνω σε μια ομάδα 118 μικρών νησιών που χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες. Θυμάστε πριν που λέγαμε για γέφυρες, τώρα εδώ πέρα είναι βασιλιάς. Η Βενετία, παιδιά, τι να πει κανείς για τη Βενετία, γιατί όλοι, βασικά το λέω επειδή όλοι λατρεύουν τη Βενετία, εννοείται. Υψόμετρο 1 μέτρο, αυτά είναι τα ωραία. Με αυτή είναι η πόλη, έχει 270.000 κατοίκους. Αυτός είναι ο πληθυσμός. Αυτή εδώ πέρα είναι η πόλη. Θα σας δείξω και φωτογραφίες, δεν ξέρω αν έχετε ή δεν ξέρω τι θα κάνω στο μοντάζ. Θα σας δείχνω φωτογραφίες όσο μιλάω. Θα τις δείτε στο τέλος. Δεν ξέρω, πάντως θα δείτε και εικόνες γιατί ωραία τα λέει ο Γιαννάκης. Αλλά παιδιά πρέπει να τα δείτε κιόλας, έτσι. Δεν είναι μόνο το μπλεμπλά. Ή βασικά για να το πω και πιο ιταλικά, δεν είναι μόνο η Πάρλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αξιοθέατα. Τι να πω, για να πω δηλαδή για τις. Πώς το λένε. Τώρα. Κόλλησα. Οκ. Άστο. Θα πάμε στα αξιοθέατα και μετά θα το θυμηθώ. Είναι αυτές οι βαρκούλες, αλλά πρέπει να θυμηθώ το όνομα. Και είναι και πολύ γνωστό. Αν δεν το θυμηθώ, θα φάω κράξιμο. Αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, όταν έλεγα για γέφυρες και έλεγα ότι είναι ο βασιλιάς Βενετία, το εννοούσα. Έχει τόσες γέφυρες, πηγαίνεις εκεί πέρα δωρεάν κτλ. Και βλέπεις θάλασσα, αν μη τι άλλο, μόνο θάλασσα βλέπεις τη Βενετία. Γενικά, τι άλλο βλέπουμε. Πολλά θέατρα. Τέχνη και εδώ τέχνη, γιατί είμαστε στην Ιταλία και όπως έλεγα και στις προηγούμενες πόλεις, έτσι και εδώ. Τέχνη, παιδιά. Αυτό είναι μουσική, θέατρα, πολλά θέατρα. Δηλαδή, okay, έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε θέατρα. Πριν που λέγαμε για ποδοσφαιρόφιλους, ας το καλύτερα, μην το συζητήσουμε. Ας τα να πάνε. Η Βενετία, εντάξει, μια ομάδα έχει καλή και αυτή είναι η Βενέτσια, η οποία δεν ξέρω, είναι δεύτερη κατηγορία. Μόλις ανέβηκε, μόλις έπεσε, δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, όσο μιλάμε για ομάδες, άστο. Εννοείται το μεγαλύτερο αξιοθέατο δεν είναι. Ούτε τα θέατρα, δεν είναι ούτε τα μουσεία, δεν είναι τίποτα. Είναι το μεγάλο κανάλι μαζί με τις βαρκούλες και πρέπει να γκουγκλάρω. Εδώ πέρα, live, θα γκουγκλάρω τις βαρκούλες. Oh my god. Χωρίς πλάκα. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να μην θυμάμαι, ρε φίλε. Είμαι ηλίθιος. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην θυμάμαι πώς λέγονται. Και δεν το βρίσκω κιόλας. Οκ, okay, γράψτε μου στα σχόλια. Στην κυριολεξία μια δουλειά έχεις, Δρακιάννη. Αυτό δεν θυμάμαι. Λοιπόν, παιδιά, ντροπή μου και έσχος μου, γόνδολες, αλλά πού να το φανταστώ, βλέπετε αδελιά. Οπότε, ναι, δεν θυμόμουν τις γόνδολες, ρε. Τις γόνδολες δεν θυμόμουν. Δεν πειράζει. Οι γόνδολες, λοιπόν, οι γόνδολες είναι. Αυτές οι βαρκούλες που έλεγα πριν, ντροπή μου, οι βαρκούλες, παιδιά. Αυτές που πάνε γύρω-γύρω. Anyway, γόνδολες. Λοιπόν, μια βόλτα με γόνδολα στην Ιταλία είναι το κάτι άλλο. Στη Βενετία, είπα γενικά στην Ιταλία. Οκ, okay, στη Βενετία, στο κανάλι το μεγάλο της Βενετίας, βλέπεις τα σπίτια, βλέπεις τους λαούς και τα περνάς όλα αυτά με μια γόνδολα. Εντάξει, δεν μπαίνεις μέσα, εννοείται. Αλλά το βλέπεις, είναι γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, το κανάλι. Και βλέπεις. Εδώ πέρα έχω βρει και διάφορα αξιοθέατα. Έχω βρει πολλά μουσεία εδώ μεταξύ. Γιατί όταν λέγαμε στην αρχή που έλεγα ότι έχει πάρα πολλά μουσεία, εντάξει, εννοείται. Αλλά και πάλι βρίσκω και εδώ στη Βενετία πολλά μουσεία.
το μεγάλο κανάλι. Πάντα μου βγάζει το μεγάλο κανάλι εκεί, πρώτο, πρώτο το μεγάλο κανάλι. Γιατί ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο. Αυτό σκέφτεσαι όταν σκέφτεσαι Βενετία. Γενικά η Ιταλία έχει χτίσει με τόσα αξιοθέατα, με τόσο καλό φαγητό, με τόσα μουσεία και τόση ιστορία και τόση ομορφιά. Έχει χτίσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της, με την καλή έννοια το λέω. Και στην κυριολεξία ο καθένας θέλει να επισκεφθεί την χώρα, όλοι θέλουν να πάνε στην Ιταλία, όλοι θέλουν να πάνε να δοκιμάσουν το φαγητό, να δοκιμάσουν την πίτσα, να δοκιμάσουν τις πάστες, να δούνε όλη αυτή την ιστορία από κοντά. Εντάξει, και δεν το ξαδικό η αλήθεια είναι, όλοι το θέλουμε και εγώ το θέλω και εσείς μάλλον το θέλετε. Γιατί η Ιταλία είναι όνειρο, μερικές φορές δηλαδή πρέπει να το πω, ρε φίλε, είναι όνειρο η Ιταλία, είναι όνειρο ζωής και εμπειρία ζωής αν πας. Αν κάνεις και road trip, μάλιστα, εντάξει, απογειώνεται. Κουράζεσαι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει μια μεν κούραση, δίνεις κούραση, αλλά τι παίρνεις. Παίρνεις όλα αυτά που προανέφερα σε... και έφαγα τόσα λεπτά σε αυτό το επεισόδιο για να σας τα εξηγώ. Όλα αυτά είναι αυτό που παίρνεις. Η ανταμοιβή σου για την κούραση, ειδικά αν κάνεις road trip, ξαναλέω. Και όλο αυτό. Γενικά σε κάθε ταξίδι θα υπάρχει εννοείται κούραση, αλλά βλέπεις τόσο ωραία αξιοθέατα και τόσες ωραίες πόλεις κτλ. Που η κούραση είναι τόση και η ανταμοιβή είναι τόση. Οπότε καταλαβαίνετε. Ιδανικό ταξίδι και ιδανική πρώτη πόλη. Εντάξει, εννοείται πας πρώτα στη Ρώμη. Μετά πιστεύω είτε Φλωρεντία, κάτι τέτοιο πιστεύω. Και αν είσαι από αυτούς που έχουν τρέλα με την νότια Ιταλία, εννοείται πας στο Παλέρμο. Αν είσαι τώρα ερωτιάρης, πας στη Φλωρεντία ή στη Βενετία. Αν σου αρέσουν και οι γόνδολες. Η Ιταλία, τέλος πάντων, είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, δεν έχω λόγια, πραγματικά. Βασικά δεν έχω λόγια επειδή τα λέω τόση ώρα. Νομίζω ότι το έχω εξηγήσει, το έχω ξεζουμίσει το θέμα. Οπότε, ναι, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Το έκτο επεισόδιο της σειράς Πολλές Γόνες και Ταξίδια. Μόλις έκανα έναν σεισμό και άλλον έναν. Okay, σταματάω. Σταματάω να κάνω ιδέες. Λοιπόν, αυτό ήταν το έκτο επεισόδιο Πολλές Γόνες και Ταξίδια. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχα γύρω στους 3 μήνες να ανεβάζω τέτοιο βίντεο. Οπότε τώρα το έκανα, αλλά το έκανα και με ένα πολύ ωραίο θέμα, έτσι. Ιταλία. Εννοείται θέλω να μου γράψετε αν σας άρεσε το βίντεο και αν θέλετε να κάνω και παρόμοια. Με πόλεις που έχτισαν το μύθο, ας πούμε, κάποιες άλλες χώρες, της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Αμερικής, οτιδήποτε. Εγώ είμαι διατεθειμένος να μου γράψετε ό,τι θέλετε και μετά, αν μου αρέσει, να το κάνω και βίντεο. Γιατί εντάξει, αν μου γράψετε κάτι και μου αρέσει και εμένα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα σας αρέσει και σε εσάς, αφού εσείς μου το γράψατε. Οπότε, γι' αυτό μου αρέσει να παίρνω ιδέες από εσάς. Μερικές φορές έχω πάρει ιδέες από εσάς και κάποια βίντεο, δεν σας λέω ακόμα πια, αλλά κάποια βίντεο που έχετε δει στο παρελθόν είναι ιδέες δικές σας. Οπότε ναι, να το ξανακάνουμε, αυτό μου αρέσει. Τέλος, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε, like, subscribe, καμπανάκι, όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, παιδιά, και όταν λέμε καμπανάκι, δεν εννοώ να πηγαίνεις στην εκκλησία να χτυπάς καμπάνες. Αυτό το αστείο το έκανα πριν πολλά χρόνια. Τώρα δεν είναι πλέον αστείο, αλλά δεν πειράζει, εγώ το είπα. Αυτό. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Και ναι, θέλω να πάω Ιταλία. Φαίνεται πολύ, Φαίνεται. Ήθελα να το καλύψω λίγο, ότι εντάξει, η Ιταλία κτλ. Ναι, παιδιά, έχω ψώνιο με την Ιταλία, συγγνώμη. Bye. Φλωρεντία, Ρώμη, Νάπολη, Βενετία, τη Βενετία την ξανάπα, Παλάμα.